Από τη φωτιά μπορούμε να προστατευτούμε? Μπορούμε. Μπορούμε. Να πω, από τη φωτιά. Μιλάμε για δασικές πυρκαγιές και αστικές πυρκαγιές. Προφανώς, όταν γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, έχουμε όλοι και σε ποιες ενέργειες να προβούμε, έχουμε μεγάλη πιθανότητα να σώσουμε τον εαυτό μας. Βέβαια, η φωτιά πραγματικά είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Από τα αρχαιότερα χρόνια, κυρίως δασικές πυρκαγιές υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Ακόμα ο άνθρωπος δεν έχει βρει τεχνολογία να τη δαμάσει. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να περιορίσουμε είτε τις επιπτώσεις της, είτε να τις καταπολεμήσουμε στο αρχικό στάδιο, που είναι και πολύ μεγάλο μας στόχος, γιατί έτσι δεν δημιουργούνται προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, ζούμε σε μια περιοχή, σε ένα μεσογειακό οικοσύστημα. Το περιβάλλον είναι έφλεκτο και πυρηγενές, και πραγματικά θεωρώ ότι η προσπάθεια που γίνεται, και αυτό είναι και τα βίντεο που έχουμε φέρει σήμερα, είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο για το πώς θα συμπεριφερθεί σε μια τέτοια κατάσταση και πώς θα πάρει όλα αυτά τα κατάλληλα μέτρα, έτσι ώστε να μην θέσει τον εαυτό του και την περιουσία του σε κίνδυνο. Ναι, τα βλέπουμε. Τα παρακολουθούμε καθώς μιλάτε. Να ρωτήσω κάτι. Ο άνθρωπος προφανώς έχει πολύ μεγαλύτερη αξία να σωθεί από μια τέτοια καταστροφή, από μια φωτιά, είτε αστική είτε δασική. Αλλά ξέρετε, συνήθως προσπαθεί να σώσει την περιουσία του, και εκεί αρχίζει να αυξάνει το βαθμό κινδύνου για τον ίδιο, συμμετέχοντας στη διαδικασία πυρόσβεσης, έστω με ερασιτεχνικό τρόπο, έστω πάνω στον πανικό, στην προσπάθειά του στις πρώτες ώρες, πρώτες στιγμές να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε ορισμένες φορές και θύματα, έτσι δεν είναι? Όμως, δεν έχουμε τόσο μεγάλα προβλήματα εμείς σε οικισμούς, σε χωριά, δεν έχουν καεί, δεν έχουν δημιουργηθεί μεγάλα ζητήματα τέτοια από δασικές πυρκαγιές. Πότε είναι το τελευταίο θύμα? Είναι ένας πυροσβέστης πρόσφατα, έτσι δεν είναι, το τελευταίο θύμα που είχαμε. Οι πυροσβέστες φαίνεται να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Βρίσκονται μέσα στη πυρκαγιά, καταβάλουν μια τεράστια προσπάθεια οι ίδιοι για να αντιμετωπίσουν αυτή τη λέλαπα. Εσείς σαν υπηρεσία, πώς το έχετε μετρήσει αυτό τον κίνδυνο? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται? Θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε με άλλα μέσα, ώστε να μην συμμετέχουν οι άνθρωποι σε αυτή τη διαδικασία τόσο κοντά, να μην είναι τόσο κοντά σε επαφή? Αυτό που κάνουμε υπάρχουν μηχανισμοί για να τους αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία και ως Γενική Γραμματεία στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να γνωρίζεις πώς θα συμπεριφερθείς σε κάθε κίνδυνο, σε μια κατάσταση, γιατί και αυτό είναι ένα μέρος του πολιτισμού. Διότι έτσι και διευκολύνεις τις αρχές, αλλά κυρίως δεν δημιουργείται πανικός. Πράγματι, θέλω να τονίσω κάτι. Ότι το περιβάλλον το οποίο τώρα ζούμε και βιώνουμε έχει αλλάξει δραματικά σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Πλέον έχουμε ένα περιβάλλον πολύ πιο έφλεκτο. Κυρίως μιλάω και στις σμιχτές ζώνες όπου υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια. Αυτό βλέπουμε και σε όλο τον κόσμο. Το είδαμε και στην Αυστραλία, το είδαμε και στην Πορτογαλία. Σε σχέση με τους παραδοσιακούς οικισμούς, τώρα έχει δημιουργηθεί μια μειχτή ζώνη, διάσπαρτα σπίτια που είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο οι δυνάμεις να καταπολεμήσουν τις πυρκαγιές. Και αυτός είναι και ο λόγος και το βιντεάκι που βλέπετε, που έχουμε βγάλει, έτσι ώστε να ενημερώνουμε τους πολίτες το τι πρέπει να κάνουν και να έχουν σκεφτεί από πριν σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβούν, ποια προβλητικά μέτρα πρέπει να κάνουν. Πρέπει να ξέρουν ότι η πυρκαγιά είναι ένα μέρος του οικοσυστήματος και δεν αποκλείεται να χτυπήσει και το σπίτι τους, και όσο πιο καλά είναι προετοιμασμένοι και έχουν πάρει τα κατάλληλα μέτρα, τότε έχουν περιορίσει τον κίνδυνο. Μπορείτε να μας τα πείτε αυτά τα μέτρα, γιατί εντάξει, τα βλέπουμε στο βίντεο, αυτά τα μέτρα, αλλά καλό είναι να τα ακούμε κιόλας. Κυρίως αναφέρομαι σε αυτούς, όπως είπα, σας είπα προηγουμένως, που έχουν σπίτια μέσα στο δάσος. Ναι. Το πιο σημαντικό είναι να έχουν καθαρίσει γύρω-γύρω τα σπίτια τους περιμετρικά, έτσι ώστε να μην υπάρχει καύση μύλη γύρω από το σπίτι. Διότι αν θα έρθει η φωτιά, η οποία μπορεί να φτάσει από πολύ μακριά, από πολλά χιλιόμετρα, εάν είναι ένα δάσος, μια συμπαγές δάσος, πάρα πολύ μεγάλης έκτασης,
όταν θα φτάσει να μην μείνει κοντά στο σπίτι και να μην καεί το σπίτι. Ακόμα και να μην προλάβουν να φύγουν, θα έχουν τη δυνατότητα να μείνουν μέσα στο σπίτι τους και να περάσει φωτιά και σιγά σιγά τις όποιες μικρές αιστείες να σβήσουν. Με το βιντεάκι που σας δείχνουμε, λέει ακριβώς και μάλιστα τι άλλα μέτρα πρέπει να κάνουν, μέχρι ποιο ύψος πρέπει να έχουν δέντρα γύρω από το σπίτι τους, να μην έχουν καυσόξυλα, δέντρα. Γιατί βλέπουμε πράγματα τρομερά αυτή τη στιγμή από συμπολίτες μας να έχουν φτιάξει ένα σπίτι μέσα στο δάσος, αλλά μην έχουν λάβει κανένα μέτρο όσον αφορά το ενδεχόμενο μιας πυρκαγιάς. Και έτσι βλέπουμε πλαστικές δεξαμενές με πετρέλαιο, το οποίο το έχουν για το χειμώνα για να ζεσταίνονται, το οποίο αν θα περάσει μια δασική πυρκαγιά θα γίνει ολοκαύτωμα, ή να έχουν τα καυσόξυλα να εφάπτονται γύρω από το σπίτι τους, ή τεράστια θαμνώδη καύση, ποσότητα θαμνώδους καύσιμης ύλης, η οποία αν θα μείνει γύρω από το σπίτι είναι προφανές ότι θα καεί το σπίτι. Όταν όμως πάρουν όλα αυτά τα μέτρα και και εμείς τους υποδεικνύουμε, τότε οι πιθανότητες να πάθεις μια σπίτι σου είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Να μείνεις εκεί και να το παλέψεις, ακόμα και αν έχεις πάρει αυτά τα μέτρα, ή να φύγεις και να ειδοποιήσεις τις υπηρεσίες. Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση. Πάντα είναι ζητούμενο. Τα κτίρια τα οποία έχουμε εμείς τα περισσότερα είναι, θα έλεγα, έχουν μεγάλη ανθεκτικότητα όσον αφορά την πυρκαγιά, γιατί είναι από συμπαγές κυρόδομα κτλ. Όμως, ωστόσο, αυτό είναι μια κρίσιμη απόφαση που εξαρτάται από τις δυνατότητες και από τη γνώση που έχει κάποιος στο να μπορέσει να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση, και κυρίως το αίσθημα που θα έχει, δηλαδή το φόβο που θα έχει εάν μια πυρκαγιά περάσει γύρω από το σπίτι τους. Εγώ θα έλεγα ότι σε κάθε περίπτωση αυτό που κάποιος, εάν δεν αισθάνεται βέβαιος, πολύ πιο γρήγορα πριν φτάσει η πυρκαγιά να εγκαταλείψει το σπίτι του, γιατί έχει αποδειχθεί, και αυτό έγινε και στην Πορτογαλία και σε άλλες πυρκαγιές ανά τον κόσμο, οι άνθρωποι χάνουν, κυρίως και σε τέτοιες εκτάσεις όπως έχουμε και δημιουργούνται παντού, είναι λόγω της μη έγκαιρης απομάκρυσης από το σημείο που εκδηλώνεται που καίει η πυρκαγιά. Ωραία. Και τι άλλο δεν θα πρέπει να κάνουμε για να μην προκαλέσουμε εμείς οι ίδιοι τη φωτιά? Έχουμε να μην ψήνουμε, ξέρω εγώ, στο δάσος. Να έχετε και ένα βίντεο, έχουμε το ξέρω. Και ένα άλλο βίντεο που δείχνουμε το δίχτυ επικοινωνώντας. Τώρα πλέον είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, η οποία ξεκινάει από το Μάιο μέχρι τέλος του Οκτώβρη, απαγορεύεται το άναμα της φωτιάς, και πόσο μάλλον ιδιαίτερα τις επικίνδυνες μέρες, οι οποίες ευνοείται η εξέλιξη της πυρκαγιάς, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να προκαλέσουμε ένα ατύχημα. Κυρίως οι περισσότερες πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινες αμέλειες, στις ανθρώπινες δραστηριότητες και το όλο μεγαλύτερο ανθρωπογενές περιβάλλον το οποίο φτιάχνουμε. Να ρωτήσω κάτι λίγο καλύτερα από τον τρόπο που προσπάθησα στην αρχή. Αν φύγουμε από την περιουσία μας και ειδοποιήσουμε την πυροσβεστική ότι έχουμε ένα σπίτι μέσα στο δάσος και το εγκαταλείπουμε και το σπίτι είναι σε αυτό το σημείο, εν πάση περιπτώσει. Και το κάνουμε αυτό που λένε οι οδηγίες σας, ότι πρέπει να φύγουμε και να αφήσουμε τους ειδικούς να την αντιμετωπίσουν. Κατά πόσο ξεστρατίζουμε τη στρατηγική πυρόσβεσης εκείνη την ώρα? Δηλαδή, δημιουργούμε μια έμεση πίεση στις υπηρεσίες να σπεύσουν εκεί που είναι οι κατοικημένες περιοχές ή εκεί που είναι τα σπίτια και αφήνεται μετά και καταστρέφεται το δάσος ή φεύγει η φωτιά εντελώς? Όχι, δεν δημιουργείται καμία έμεση. Ο συντονιστής και αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη κατάσβεσης ή διαχείρισης του περιστατικού λαμβάνει υπόψη του όλα τα δεδομένα, και κυρίως πρώτη προτεραιότητα αυτό είναι στην πυροσβεστική στρατηγική, είναι η προστασία των ανθρωπίνων ζωών. Δεν βάζουμε άλλη προτεραιότητα. Μας ενδιαφέρει πρώτα και μετά τις περιουσίες των ανθρώπων. Κατά συνέπεια, αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη λαμβάνει υπόψη, έτσι ώστε εκεί υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή την περιοχή, σε αυτό το σπίτι, να σπεύσουμε να σβήσουμε τη φωτιά. Εκεί αυξάνεται το ρίσκο για τους πυροσβέστες ταυτόχρονα. Το ρίσκο για τους πυροσβέστες, ακριβώς οι πυροσβέστες πλέον, επειδή έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές σε σχέση με το παρελθόν, έχουν αλλάξει δραματικά το περιβάλλον στη χώρα μας, οι κοινωνικο-οικονομικές σχέσεις, που έχει και κυρίως η εγκατάλειψη των αγροτικών δραστηριοτήτων και η κατάληψη των χωριών δημιουργούν όλο και πιο εύφλεκτο τοπίο, το οποίο οι πυροσβέστες το γνωρίζουν, και γι' αυτό βλέπετε και κάθε μέρα έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό των πυρκαγιών που φτάνουν πολλές φορές ανά τη σεζόν γύρω στις 10.000 πυρκαγιές, αριθμός πάρα πολύ μεγάλος. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε, κύριε Καπάκη. Να είστε καλά. Λοιπόν.
Να διαβάσω καλά μηνυματάκι.